Τα Δεκεμβρία να τα θυμάσαι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύος ουράνιε παράκληται το πνεύμα της αληθείας του πρωταρχού παρών και τα πάντα των διών, της αγρός των αγαθών και του Υιού της Χορηγός, εθέτης κίνος των ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, της ιός των αγαθέντας και άσχημα. Αμήν. Ευχόμαστε. Ωραία, άλλο και το αυτή είναι σωστά. Σίγουρα. Έχουμε ακούσει μυριάδες φορές και έχουμε διαβάσει την Αγία Γραφή ορισμένα κομμάτια. Όχι, ολόκληρη. Που μας δίνει μηνύματα πώς θα αποκτήσουμε την ηρεμία μας. Η οποία ηρεμία και όταν υπάρχει προσπαθούμε να τη χάσουμε. Όχι να την κρατήσουμε, να την τηρήσουμε. Κάνουμε προσπάθεια για να χάσουμε την ηρεμία που μας χαρίζει ο Θεός. Έχουμε αναφέρει αρκετές φορές για τι κατάσταση που εδώ και χρόνια έχει αρχίσει να τελεπορεί το χώρο μας αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Ειδικά εμάς μας τελεπορεί ιδιαίτερα. Και χαρακτηρίζουμε τα χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Τα μηνύματα για την ποιότητα της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου εδώ και 30 χρόνια ο Άγιος, ο σύγχρονος, εντελώς σύγχρονος Άγιος Παΐσιος μας τα είχε στείλει και τα έχουμε κιόλας καταγεγραμμένα μέσα σε βιβλία. Παράλληλα με το περιεχόμενο των μηνυμάτων υπάρχει και η ανάλογη συνταγή συμμόρφωσης. Συνταγή που πρέπει να συμμορφωθεί ο κάθε άνθρωπος. Θα ξεκινήσω πρώτα με ένα κομματάκι του Αγίου που αναφέρει το εξής. Όταν ήμουνα στο μοναστήρι πάνω στη Κόνιτσα, ναι, ήταν λέγει ένας αγροφύλακας εκεί, αγροφύλακας, ο οποίος λέει είχε 9 παιδιά. Μιλάμε, ο γέροντας έφυγε 68, έτσι, αντινά ήταν 25 τότε. Και έχουν περάσει κι άλλα 50 χρόνια, 40 πόσο περίπου. Ερχόταν στην εκκλησία μετά τη δουλειά του, προσκυνούσε και άναβε τα καντήλια. Παρόλο ότι γέμιζε λάδια την εκκλησία, εντούτοις δεν του είπα μην τα ανάβεις. Κάθε φορά που ερχότανε και έφευγε, μόλις έβγαινε έξω, ακούτανε ντουφεκιά. Έριγνε με το ντουφέκι του. Κάποια φορά, λέω κάθε φορά να βγαίνει έξω και να ρίχνει το ντουφέκι, να δω τι ακριβώς κάνει. Άναβε τα κατήλια, βάζε το δάχτυλο μέσα στο κατήλι, άλυφε την κάνει
από τη μέσα μεριά και όταν έβγαινε έξω έκανε προσευχή και λέει «Παναγία μου, 9 παιδιά έχω, δεν μου τα ταΐσω, δώσε μου κάτι να... για τα παιδάκια». Και στο ίδιο σημείο κάθε φορά ένα αγριοκάτσικο σκότωνε και πήγαινε για να ταΐσει τα παιδιά. Του είχε έτοιμο, λέει ο Άγιος, το τραπέζι η Παναγία. Κατά έτοιμο. Χαρακτηριστικό του ανθρώπου ήταν η απλότητα με την οποία ακούμπαγε στα χέρια της Παναγίας του Θεού. Έτσι δεν είναι του Θεού. Στην οποία μιλούσε σαν να μιλούσε σε έναν άνθρωπο και ήταν σίγουρος θα του δώσει αυτό που ζητούσε. Είχε σιγουριά. Όχι απλώς πίστευε, αλλά ήταν σίγουρος ότι η Παναγία θα το βγάλει πάλι για να φάνε τα παιδιά του. Βέβαια, γράφει ο Άγιος Γέροντας, τα παιδιά του όταν μεγαλώσανε, άλλα πήγαν Γερμανία, άλλα πήγαν Αγγλία, άλλα πήγαν Αυστραλία για να ζήσουν. Έχει χαθεί, γράφει ο Άγιος Παΐσιος, αυτή η εμπιστοσύνη εκ μέρους μας στα χέρια του Θεού. Την έχουμε χάσει. Γι' αυτό και είναι χαμένη και η ηρεμία από μέσα μας, από όλους μας. Και μασάμε και ξαναμασάμε όλοι μας τι θα γίνουμε με αυτή την κατάσταση. Και δεν λέμε τα βλέπεις όλα, τα ακούς όλα, τα γνωρίζεις όλα. Τι άλλο θέλουμε, εσύ ξέρεις τι θα κάνεις. Να υψώνουμε τα χέρια ψηλά και με απλότητα καρδιάς να μιλάμε στον Θεό. Με αρχοντιά, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ίσως, μάλλον, όχι ίσως, έχουμε ασχοληθεί για άλλη φορά με αυτό το θέμα, αλλά μας είναι αναγκαίο να τα ακούσουμε, να το δέσουμε. Γέροντα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα σήμερα? Θέλω να το προσέξουμε, γιατί κάπου αλλού κάνει παρατήρηση και λέει αλλιώς τα αναφέρω εγώ και αλλιώς μεταφέρονται μετά από μένα στα αυτιά των άλλων ανθρώπων, όχι όπως τα λέω εγώ. Γέροντα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα σήμερα? Πριν πόσο χρόνια είναι, 30? 20 χρόνια. Έτσι. Σήμερα τότε, πριν 30 χρόνια. Αν ήταν σήμερα, θα είχε σε μεγαλύτερο βαθμό την περιγραφή προς το χειρότερο. Εσείς πώς τα βλέπετε, ρωτάει ο γέροντας. Εμείς τι να πούμε, γέροντα? Εσείς να μας λέγατε. Η ησυχία που επικρατεί, απαντά ο γέροντας, με ανησυχεί. Είναι σαν για αυτή η ησυχία που μερικές φορές περίεργο πράγμα, γιατί τόση ησυχία λέμε. Κάτι μυρίζει. Το λέμε και εμείς μερικές φορές και το πράγμα. Κάτι ετοιμάζεται. Δεν έχουμε καταλάβει καλά σε τι χρόνια ζούμε. Ούτε σκεφτόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Υποσημειώνω, πολύ δύσκολη κατάσταση. Την έβλεπε, εμείς ζούσαμε στην ηρεμία μας, την έβλεπε αυτός και την αναφέρει. Η τύχη του κόσμου κρέμεται από τα χέρια μερικών. Αλλά ακόμη ο Θεός κρατάει φρένο. Κρατάει φρένο ο Θεός. Χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή
με πόνο για να βάλει ο Θεός το χέρι του. Εδώ καθένας μπορεί να καταλάβει με πόσο πόνο κάνει την προσευχή. Εγώ με δυσκολία την κάνω. Με πόνο παρακαλώ, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Πόσο αμαρτωλός θα είμαι να μην καταλαβαίνω, να πονάω δηλαδή. Μετά από αυτά που ζούμε. Μήπως πρέπει να παρακαλάμε να τελειώνουμε. Όχι. Γιατί. Άμα κάνεις προσευχή με πόνο, για να φύγει αυτά τα βάσανα. Όχι, να τελειώνουμε. Αυτή είναι παρουσία σου, έχει φτάσει. Όχι, για να συνεχίσω λίγο. Αλλά όταν έχεις ένα πρόβλημα μεγάλο, δεν αισθάνεσαι στενοχώρια, δεν πονάει η ψυχή σου μέσα. Όταν προσωπικά σε απασχολεί, σίγουρα ναι. Αλλά για την ολότητα που μιλάει ο Άγιος Παΐσιος, πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε. Ο καθένας ας μετράει τον εαυτό του. Ας μετράει τον εαυτό του. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να κάνουμε πολύ προσευχή με πόνο για να βάλει ο Θεός το χέρι του. Έχεις καμιά απορία να κάνεις εσύ? Γιατί δεν το βάζεις το χέρι? Πες το. Προχωράω. προχωράω. Εγώ θα σου λέω, αφού δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, για να δούμε. Να το πάρουμε στα ζεστά και να ζήσουμε πνευματικά. Προσέξτε το, το λέει στις μοναχές. Σε εμάς τι θα έλεγε? Ναι, πες. Τι θα πεις? Ο Θεός μας δίνει το χέρι του, αλλά εμείς δεν το δεχόμαστε. Είμαστε παγωμένοι δηλαδή. Ακριβώς. Όχι ζεστά, πάγω. Αγκύλωση. Γιατί όχι δεν το ζητάει, μας το χαρίζει, αλλά εμείς δεν το δεχόμαστε. Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια. Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια. Να τα ακούμε, το προσέχουμε. Έχει πέσει, προσέξτε, να καταλάβετε ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν και τα χαρακτηρίζουμε κι εμείς. Έχει πέσει πολύ στάχτη. Αλλά πού, ρε Δημήτρη, η στάχτη έχει πέσει? Έχει πέσει. Τηλεοράσεις. Στάχτη. Πλήσε κεφάλι. Ναι. Yes. Λοιπόν, σαβούρα. Όλα φυσιολογικά. Σαβούρα. Σχολεία παντού. Σαβούρα. Αδιαφορία. Στάχτη. Σαβούρα. Αδιαφορία. Ο Παΐσιος δεν έβλεπε τηλεόραση. Αλλά ο Θεός τα έβγαζε μπροστά όλα. Θέλει πολύ φύσιμα για να φύγει η στάχτη, η σαβούρα και η διαφορία. Πολύ φύσιμα. Σαν τι φύσιμα, Σιέδημητρίλας? Σαν τι φύσιμα για να φύγει? Πες, τι έρθει σε μία λοπέστα. Προσευχή, τίποτα. Ε? Προσευχή, τίποτα. Τυφώνα. Τυφώνα, λέει άλλος. Τυφώνα. Εγώ πέρα στο μυαλό μου κανένας πόλεμος, μήπως γίνει το φύσμα και τα... Για να δούμε. Οι παλιοί άνθρωποι, οι παλιοί, έλεγαν ότι θα έρθει η ώρα που θα κλωτσίσουν οι άνθρωποι. Θα έρθει ώρα που θα κλωτσίσουν οι άνθρωποι. Πετάνε τους φράχτες. Πνευματικά αυτά. Οι άνθρωποι πετάνε τους φράχτες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Είναι φοβερό. Τα βλέπε μπροστά, επαναλαμβάνω, για Παΐσιος. Αυτά που γίνονται τώρα και ίσως και παραπέρα. Τα βλέπε ζωντανά. Τα βλέπω, έλεγε. Να γίνονται. Για κάποια άλλα γεγονότα. Είναι φοβερό. Έγινε μια Βαβυλωνία. Μπορεί κανείς να ερμηνεύσει τη λέξη αυτή? Βαβυλωνία. Ανακάτεμα. Τι γίνει ανακάτεμα, Βασίλη? Βλασό. Κουλάει το κεφάλι, Βασίλης. Βαβυλωνία, ανακάτεμα. Θα πάω σιγά σιγά για να μας μείνει.
Και άμα θέλετε σχολιάστε και εσείς κάτι, άμα μπορείτε. Λοιπόν, στη Βαβυλώνα, επί Ναβουχοδονόσορος, είχαν πάει οι Εβραίοι, εχμάλωτοι. Και εκεί τους είχε γίνει πλήση εγκεφάλου. Είχαν αλλάξει και διαγωγή οι Εβραίοι. Μόνο οι Άγιοι Τρισπέδες είχαν μείνει. Όρθιοι. Και ο Δανιήλ. Στο Λάκκο των Λεόντων, ο Δανιήλ, και στη φωτιά οι Άγιοι Τρισπέδες. Βαβυλωνία, αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα ο Άγιος. Βαβυλωνία σημαίνει ανακάτεμα. Να το ανακάτεμα, το βλέπω στα μάτια μας μπροστά. Το ζούμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Διαβάστε την προσευχή των τριών παιδών. Να δείτε με πόση ταπείνωση προσεύχονταν. 82ο ψαλμό. Εγώ άνοιξα και το διάβασα. Αν και το διαβάζω κάθε μέρα, όχι αυτό, το ψαλτήρι. Είναι αναγκαίο το ψαλτήρι. Αναγκαίο, στηρίζει. Γράφει εδώ ένα κομμάτι ο Άγιος Παΐσιος. Ο Θεός, τις ομοιωθήσετε εσύ, Θεέ μου, υπάρχει άλλος που να μοιάζει με σένα, ναι? Το ερώτημα. Η απάντηση είναι όχι. Μη συγγίσεις. Μην έχεις το στόμα σου κλειστό. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν γίνεται χωριό. Το μη συγγίσεις σημαίνει κάνε επέμβαση. Η γιατριά δηλαδή γίνεται, λέγει ο Παΐσιος, με θεία επέμβαση. Μη συγγίσεις, λέει στο Θεό ο Δαβίδ, και σχολιάζει, αυτό πρέπει να γίνει ο Άγιος Παΐσιος, αλλιώς δεν γίνεται χωριό. Θέλει, συνεχίζει ο Άγιος, θεϊκή επέμβαση. Χειρουργείο από ψηλά. Δεν γιατρευόμαστε άλλως. Μπαίνουν μερικές αρρώστιες ευρωπαϊκές, παρακαλώ. Μπαίνουν, έχουν πει τώρα, από τότε που το είπε, 40 χρόνια περίπου που έχουν περάσει, ευρωπαϊκές, και προχωρούν όλο προς το χειρότερο. Προχωρούν όλο προς το χειρότερο. Νόμιο με φιλοφίλων. Όλο προς το χειρότερο. Ευρωπαϊκά. Μου είπε ένας Κύπριος οικογενειάρχης που μένει στην Αγγλία, κινδυνεύουμε πνευματικά. Πρέπει να φύγω από την Αγγλία. Οικογενειακός. Εδώ και 40 χρόνια. Να φύγει από την Αγγλία οικογενειακός. Βλέπεις εκεί στην Αγγλία να παίρνει ο πατέρας την κόρη, γυναίκα. Η μάνα το γιο. Όλους τους στεφανώνουν. Όλους τους ευλογούν. Κάτι πράγματα. Ντρέπομαι να τα πω. Και εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Όπως τα ακούτε, δεν τα λέω εγώ αυτά. Δεν λέω να πάρουμε πλακάτ και να στρέψουμε την προσοχή μας στο μεγάλο κίνδυνο που περιμένουμε και να υψώνουμε τα χέρια στο Θεό. Κοσπίδησα, όχι. Να κοιτάξουμε πώς θα αμυνθούμε κατά του κακού. Πώς θα αμυνθούμε. Χρειάζεται να κρατάμε λίγο φρένο. Γιατί όλα πάνε, προσέξτε το, όλα πάνε εδώ, από έξω. Να τα ισοπεδώσουν. Όλα πάνε να τα ισοπεδώσουν. Τώρα είναι να λέει κανείς το ψαλμικό, ο Δαβίδ, «Θου τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ, το Ζιβ, Ζεβέ και Σαλμανά». Είσαι υπόψη σου.
Ήταν άρχοντα στον. Ε? Πρόκειται... στον άλλο φίλο πρέπει να ήταν. Πρόκειται για άρχοντα κακή πάστα. Ναι. Τον άλλο φίλο. Κατέλαβαν φαίνεται την Ιερουσαλήμ κάπως έτσι. Μέχρι και στην εκκλησία μέσα πήγαν. Δεν θυμάμαι τι έκαναν, γιατί λέει εδώ ο Δαβίδ, κληρονομήσομεν αυτοί στο αγιαστήριο του Θεού, μέχρι και στα θεία θα βάλουμε χέρι. Μήπως δεν γίνεται, δεν γίνεται το σήμερα, σε εμάς εδώ. Όταν πάει ο επίσκοπός μας για να μπει στο Λύκειο, να μιλήσει στα παιδιά στη Θεσσαλονίκη και τον λένε δεν σε κάνουμε δεκτό γιατί λέει ο Υπουργός Παιδείας μέσα σε εισαγωγικά, γιατί είναι η δική τους η παιδεία. Σύγχυση μεγάλη υπάρχει. Υπάρχει δεν υπάρχει. Μήλος γίνεται. 40 χρόνια πριν περίπου αυτά που διαβάζω. Γίνονται τώρα δεν γίνονται. Προφητεία του Αγίου Παϊσίου. Ο κόσμος είναι όπως οι μέλισσες. Εμείς δηλαδή. Αν χτυπήσεις την κυψέλη, οι μέλισσες βγαίνουν έξω και αρχίζουν βου και γυρίζουν γύρω από την κυψέλη αναστατωμένες, άμα τη χτυπήσεις την κυψέλη. Έτσι είμαστε εμείς. Μας έχουν χτυπήσει την κυψέλη και κάνουμε σβούρα. Αναστατωνόμαστε. Ύστερα η κατεύθυνση των μελισσών βεβαίως θα εξαρτηθεί από τον άνεμο που θα φυσήξει. Αν φυσήξει βοριάς, θα πάνε μέσα στην κυψέλη. Αν φυσήξει νοτιάς, θα φύγουν. Έτσι και τον κόσμο τον φυσάει εθνικός βοριάς, εθνικός νοτιάς και είναι ο καημένος ζαλισμένος. Όμως, αν και γίνεται τέτοιο βράσιμο, αν και γίνεται, πρέπει να προσέξουμε, τέτοιο βράσιμο, νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα αερά, η ελευθερία, η παρηγοριά. Μια σιγουριά. Υπάρχει μια μερίδα χριστιανών, στους οποίους μια μερίδα χριστιανών. Μην ψάχνουμε για σύνολα μεγάλα, μια μερίδα. Στους οποίους αναπαύεται ο Θεός. Σε αυτούς αναπαύεται ο Θεός. Υπάρχουν ακόμη οι άνθρωποι του Θεού. Οι άνθρωποι της προσευχής δεν χάθηκαν. Και ο καλός Θεός μας ανέχεται. Επειδή υπάρχουν αυτοί. Και πάλι θα οικονομήσει τα πράγματα. Προσέξτε το αυτό. Και πάλι θα οικονομήσει τα πράγματα. Πλάσμα να ίσω θα φτιάξει τα πράγματα. Ο Θεός. Χάρης στους ολίγους. Δεν κυβερνάνε αυτοί οι πολλοί. Οι λίγοι κυβερνάνε. Με την προσευχή τους. Θα το χωνέψουν για το πράγμα. Αυτούς ακούει ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι της προσευχής μας δίνουν ελπίδα. Μη φοβάστε. Περάσαμε σαν ένδος τόσες μπόρες και δεν χαθήκαμε. Και θα φοβηθούμε τη θύελλα που πάει να ξεσπάσει. Δεν είχε ξεσπάσει τότε. Πάει να ξεσπάσει. Ξέσπασε. Τη ζούμε εμείς τώρα. Αλλά λέει μη φοβάστε. Ούτε τώρα θα καθούμε. Αυτοί που κυβερνάνε, όχι στην Ελλάδα μόνο, αυτοί είναι πυθύνια όργανα των μεγάλων. Θέλουν τον εμφανισμό μας. Αυτό το ξέρουμε. Το φωνάζουν και στην τηλεόραση. Παίρνουν τηλέφωνα και λένε δεν βλέπουμε ότι έχουν σχέδιο να μας καταστρέψουν. Το φωνάζουν. Εδώ λέει ο Άγιος Παΐσιος, ούτε τώρα, ούτε τώρα, ούτε τώρα θα καθούμε. Ο Θεός μας αγαπά.
ο άνθρωπος έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη για ώρα ανάγκης. Θα είναι λίγα τα δύσκολα χρόνια, μια μπόρα θα είναι. Μια μπόρα, προσέξτε το, θα είναι. Να δέρουμε τις λέξεις. Θα φέρει ο Θεός την άνοιξη. Χειμώνας είναι, βαρύ χειμωνιά. Έρχεται η άνοιξη, θα τη φέρει ο Θεός. Δεν σας τα λέω αυτά να φοβηθείτε, αλλά για να ξέρετε πού βρισκόμαστε. Γιατί μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι πανηγύρι οι δυσκολίες. Ακούτε χαρακτηρισμό του Αγίου. Είναι πανηγύρι οι δυσκολίες. Το μαρτύριο είναι πανηγύρι. Να είστε με τον Χριστό, να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές του και να προσεύχεστε για να έχετε θείες δυνάμεις και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Δεν υπάρχει τώρα άλλο έργο. Μιλάς με τον Θεό, δεν μιλάς με τίποτα. Το ίδιο που το δημιουργώ. Και το μου για ένα τίποτα. Να αφήσετε τα πάθη. Πάθη είναι ζήλια, φθόνος, εγωισμός και όλα τα παρόμοια με εκείνα. Αφήστε τα, λέει, αυτά. Για να έρθει η χάρις. Με πάθη, με το να μην θέλω τον διπλανό μου, δεν έρχεται η χάρις. Κοροϊδεύω, τον εαυτό μου κοροϊδεύω. Αυτό που θα βοηθήσει πολύ, να μπει μέσα μας η καλή ανησυχία. Πού βρισκόμαστε, τι θα συναντήσουμε, για να λάβουμε τα μέτρα μας και να ετοιμαστούμε. Η ζωή μας να είναι πιο μετρημένη, να ζούμε πιο πραγματικά. Να είμαστε αγαπημένοι. Να βοηθούμε τους πονεμένους. Τους φτωχούς με αγάπη. Με πόνο, με καλοσύνη. Να προσευχόμαστε για να βγουν καλοί άνθρωποι. Με τι ώρα είναι. Λοιπόν. Συνοψίζω. Τα χρόνια είναι δύσκολα. Φυσάει άνεμος από όλες τις κατευθύνσεις. Είπε κάποιος, τυφώνας φυσάει. Σωστά το είπε, τυφώνας. Και μάλιστα δυνατός τυφώνας. Αλλά δεν είναι πιο δυνατός από την προσευχή. Εκείνου που αγκαλιάζει τον κόσμο. Όποιος κι αν είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Διαβάζω λοιπόν την επόμενη ενότητα και θα τελειώσουμε αυτή την ενότητα. Ο καλός Θεός θα δώσει τη λύση. Ο καλός Θεός, το φωνάζω, θα δώσει τη λύση. Όλα θα τα οικονομήσει με το καλύτερο τρόπο. Με το καλύτερο τρόπο. Αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και προσοχή. Γιατί πολλές φορές το να βιάζονται οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν τα κουβάρια, τα μπλέκουν περισσότερο. Το προσέχουμε. Μη βιαζόμαστε. Ξεκίνησα, θυμηθείτε το παράδειγμα, την οικογενειάρχη. Πείτε, δεν το διάβασα, το είπα πρώτα. Δεν είχε να φάει. Είχε ακουμπήσει το Θεό. Με απλότητα καρδιάς και του στέλνει ο Θεός κάθε μέρα. Και εδώ το ίδιο. Μη βιαζόμαστε να ξεμπλέξουμε τα κουβάρια, γιατί θα τα μπλέξουμε περισσότερο. Στα χέρια του το κουβάρι. Θα το ξεμπλέσει εκείνος. Δεν θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση, και αυτό να το δέσουμε. Δεν θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Θα καθαρίσει.
κατά το 1860, επειδή υπήρχε στο Άγιο Όρος πολύς τούρκικος στρατός, επί τουρκοκρατία μιλάμε τώρα, έτσι, για ένα διάστημα δεν είχε μείνει στη Μονή Ιβύρων κανένας μοναχός. Το μεγαλύτερο μοναστή του Αγίου Όρους. Κανένας μοναχός δεν υπήρχε, λέει. Είχαν φύγει οι πατέρες. Άλλοι με τα Άγια Λείψανα, άλλοι για να βοηθήσουν την Επανάσταση. Για διάσει το όρος. Ερχόταν στο μοναστήρι μόνο ένας μοναχός. Την Ιβύρων. Από μακριά. Που άναβε τα καδίλια και σκούπιζε στην εκκλησία μέσα, τη μεγάλη αυτή εκκλησία που υπάρχει. Μέσα και έξω από το μοναστήρι ήταν τούρκικος στρατός της Ιβύρων, μέσα και έξω. Και αυτός ο καημένος σκούπιζε και έλεγε: «Παναγία μου, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση?» Μια φορά που προσευχόταν με πόνο στην Παναγία, βλέπει το πλησιάζει μια γυναίκα. Ήταν η Παναγία που έλαμπε και το πρόσωπό της ακτινοβολούσε. Του παίρνει τη σκούπα από το χέρι και του λέει: «Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίσεις καλά, να σκουπίζεις καλά». Η Παναγία, δεν ξέρει να σκουπίζεις καλά. Εγώ θα σκουπίσω. Και άρχισε να σκουπίζει η Παναγία. Ύστερα εξαφανίστηκε μέσα στο ιερό. Σε 3 μέρες έφυγαν όλοι οι Τούρκοι, τους έδωξε η Παναγία. Ο Θεός, ό,τι δεν είναι σωστό, θα το πετάξει πέρα. Όπως το μάτι πετάει το σκουπιδάκι. Δουλεύει ο διάβολος, αλλά δουλεύει και ο Θεός. Και αξιοποιεί το κακό. Εδώ να σταματήσω. Για να το καταλάβω θέλω να μου πείτε τι εννοεί με αυτό. Δουλεύει, λέει, ο διάβολος κάνει το κακό. Και ο Θεός αξιοποιεί του κακό. Ένας αδελφός από εδώ μέσα, άμα θέλει να μας δώσει κάποια ερμηνεία, να το καταλάβουμε λιγάκι. Λέει, είχα διαβάσει ένα βιβλίο Σέρβου, του Βελιμίρευς, του Νικολάου, που περιγράφει μέσα για έναν άρρωστο, άπιστο και άθεο, που ο άρρωστος αυτός πέρασε δεινά και κάποια στιγμή κατάλαβε ότι δεν πάει καλά πνευματικά. Μέσα από την αρρώστια βρήκε τη γιατριά της ψυχής και μέσα από αυτά που περνάμε θα βγάλει καλό ο Θεός. Να πούμε εκείνο που λέει ο λαός ένα μύθο, υπάρχει ένα πτηνό, πως το λένε, Φίνικας. Το πτηνό αυτό, λέει, στην Ανατολή ζει, από εκεί από την Αίγυπτο, όταν ψοφάει γίνεται στάχτη. Και μέσα από τη στάχτη βγαίνει ένα καινούριο, λέει, πτηνό ωραιότατο, άλλος Φίνικας. Εδώ, λέει, ο Θεός θα αξιοποιήσει το κακό. Δηλαδή, από το κακό θα βγάλει καλό. Δηλαδή θα δώσει μια άλλη Ελλάδα καλύτερη από αυτή που ζούμε σήμερα. Αυτό κατανοώ εγώ. Και διαβάζω παρακάτω το δούμε. Τι μπορεί να εννοεί ότι θα έρθει η δεύτερη παρουσία. Τι να κάνει. Τι μπορεί να εννοεί ότι θα έρθει η δεύτερη παρουσία. Για να το διαβάσω λίγο παρακάτω, μήπως μας δίνει την απάντηση. Σπάζουν λόγω χάρη τα πλακάκια. Και ο Θεός τα παίρνει και φτιάχνει ωραίο μοσαϊκό. Δεν εννοεί δεύτερη παρουσία. Γι' αυτό μη στενοχωρήστε καθόλου. Μη στενοχωρήστε καθόλου.
προσεγμένες οι λέξεις μία-μία. Γι' αυτό μη στεναχωρήσετε καθόλου. Θα φτιάξει ο Θεός από τα σπασμένα πλακάκια το μοσαϊκό. Αξιοποιεί το κακό και το κάνει καλό. Διότι πάνω απ' όλα και από όλους είναι ο Θεός που κυβερνά τα πάντα. Και θα καθίσει τον καθένα στο σκαμνί. Ακούτε πώς το λέει. Θα καθίσει τον καθένα στο σκαμνί. Παναγιώτη, όταν λέει θα κάσει στο σκαμνί ο Θεός, τι, εμείς πώς το εξηγούμε εκείνο, θα κάσει στο σκαμνί. Έχουμε εκεί, το λέει και ο λαός, θα καθίσουν στο σκαμνί. Και εννοεί δικαστήριο και τιμωρία. Αυτό εννοούμε. Δεν εννοούμε κάτι άλλο. Δηλαδή, και ο Θεός θα κάσει, λέει, τον καθένα από αυτούς που είναι. Θα τον τιμωρήσει. Ναι, θα τον τιμωρήσει. Θα τον σκαμνεί. Τώρα τον τρόπο ο Θεός τον γνωρίζει. Λοιπόν, για να απολογηθεί για το τι έπραξε, οπότε και θα τον ανταμείψει ανάλογα. Εδώ μυρίζει δεύτερη παρουσία. Εννοείται. Μάλιστα. Θα αμοιφτούν αυτοί που θα βοηθήσουν μια κατάσταση και θα τιμωρηθεί αυτός που κάνει το κακό. Τελικά ο Θεός, προσέξτε το, τελικά ο Θεός θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Τελικά ο Θεός θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά ο καθένας μας θα δώσει λόγο γιατί το έκανε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Με την προσευχή, με την καλοσύνη. Εδώ κολλάμε εμείς. Ποια είναι η θέση μας στα δύσκολα χρόνια? Με την προσευχή μας και με την καλοσύνη μας. Σήμερα προσπαθούν να γκρεμίσουν την πίστη. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Το πρώτο είναι αυτό. Αυτό σημειώνει. Γι' αυτό αφαιρούν σιγά σιγά από καμιά πέτρα. Από τότε που τα έλεγε, σιγά σιγά από καμιά πέτρα. Τώρα δεν είμαστε εκεί στην πέτρα. Ακούτε. Για να σωριαστεί το οικοδόμημα της πίστεως. Όλοι όμως ευθυνόμαστε για το γκρέμισμα. Προσέξτε αυτό. Όλοι ευθυνόμαστε για το γκρέμισμα. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. Όλοι ευθυνόμαστε για το γκρέμισμα. Και τη ζητάμε όλοι μας από τους άλλους. Πού μας κατάντησαν, λέμε. Που καταντήσαμε, μας κατάντησαν. Όχι μόνο αυτοί που αφαίνουν τις πέτρες και γκρεμίζουν, αλλά και όσοι βλέπουμε να γκρεμίζεται και δεν προσπαθούμε να το αναστηλώσουμε. Όποιος πρόχνει στο κακό των άλλων θα δώσει λόγο στο Θεό γι' αυτό. Και ο διπλανός όμως θα δώσει λόγο. Γιατί έβλεπε εκείνον να κάνει το κακό στον συνάνθρωπό του και δεν αντιδρούσε. Εγώ δηλαδή, αν βλέπω τον άλλον και σπρώχνει στο κακό τον άλλον και δεν μιλάω, είμαι και εγώ συνυπεύθυνος. Αυτό λέει εδώ πέρα. Συνυπεύθυνος. Λοιπόν, μόνο πνευματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση. Το ξαναδιαβάζω. Μόνο πνευματικά, το τονίζω, μόνο πνευματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση. Όχι κοσμικά. Θα σηκωθεί ακόμη λίγη φουρτούνα, θα πετάξει τα κουσαροπούτια, σκουπίδια, όλα τα άχρηστα και μετά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Το κατανοούμε. Φουρτούνα, θα πεταχτούν ό,τι ακάθαρτο υπάρχει έξω και μετά θα καθαρίσουν τα πράγματα. Σε αυτή την κατάσταση θα δείτε άλλοι θα έχουν καθαρό μισθό και άλλοι θα ξοφλούν χρέη. Άλλοι θα έχουν καθαρό μισθό, σημαίνεται τέτοια κατάσταση που γράφει ο Άγιος Παΐσιος, και θα σταθούν ωραία, μπορεί να προσφέρουν και να κάνουν κάποιες θυσίες, οπότε θα έχουν καθαρό μισθό,
Και άλλοι θα ξοφλούν τα χρέη τους, τις αμαρτίες τους, τα χρέη τους. Θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Που δεν θα στενοχωριέται κανείς και ταλαιπωρία που θα περνάνε. Δεν θα λέει φυσικά δόξα σε ο Θεός. Πόσο ο Θεός μας αγαπά. Αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που σκέφτονται να κάνουν, αν γίνονταν πριν από 20 χρόνια, που είχε περισσότερη πνευματική άγνοια ο κόσμος, θα ήταν πολύ δυσκολία. Τώρα ξέρει ο κόσμος, η Εκκλησία δυνάμωσε, ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, το πλάσμα του, και θα φροντίσει για αυτά που του χρειάζονται. Φτάνει ο άνθρωπος να πιστεύει, να τηρεί τις εντολές του. Τελείωσα το κομμάτι, δεν διαβάζω άλλο, θέλω να συζητήσουμε πάνω σε αυτά που ανάγνωσα και τα άκουσα και εγώ πρώτα απ' όλα και το έχω ξαναδιαβάσει. Το διάβασα επίτηδες για να ξέρουμε. Το κέντρο είναι, ζούμε σε μια Βαβυλωνία. Έγινε το μαύρο άσπρο. Ταλαιπωρία. Ότι έχουν γκρεμιστεί όλα και θα γκρεμίζονται συνεχώς, αλλά λέει προσοχή, δεν χωράει απελπισία, γιατί λέει νιώθω σιγουριά. Και το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό απ' όλα, τα ακούει όλα, τα βλέπει όλα και θα δώσει τη λύση ο ίδιος ο Θεός. Θα δώσει τη λύση ο ίδιος ο Θεός. Αρκεί να κάνουμε αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος, τέλος, να αντιμετωπίσουμε πνευματικά την κατάσταση. Πνευματικά την κατάσταση. Να μην αδρανούμε. Αυτή τη λίγη προσευχή που μπορούμε να κάνουμε, να φροντίζουμε να βγαίνει με λίγο πόνο, αν δεν έχουμε να δουλεύουμε, δώσε μας πόνο, πιστεύω. Θα δώσει ο Κύριος τον πόνο. Δεν μιλες να πονάει η καρδιά για να καταλαβείς την προσευχή, δηλαδή. Αλλιώς, άμα είναι ψυχρή η καρδιά, δεν καταλαβαίνει την προσευχή με τίποτα. Όλα όσα περνάμε, ο Άγιος Γέροντας τα γράφει. Ένα-ένα. Και τα λέει γενικά. Άμα τα έλεγε ένα-ένα-ένα-ένα, δεν θα χώραγε το βιβλίο να γράψει μόνο αυτά που γίνονται. Και αφού ο Θεός έχει τη δυνατότητα, λέει στους Εβραίους, όταν διψάγανε, χτύπησε την πέτρα ο Μωυσής και έβγαλε νεράκι για να πιούνε, όχι τη γη, πέτρα, βράχο, και βγαίνει νεράκι να πιούνε. Μπορεί να μας φαίνεται ότι είναι βράχος ακίνητος αυτά που γίνονται σήμερα, αλλά για το δικό μας το μυαλό, που είναι τόσο μικρό, όσο δεν παίρνει άλλο όταν σκέπτεται ότι φτάσαμε σε σημεία που δεν μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Θα δώσει τη λύση ο Θεός, να θυμόμαστε και το παράδειγμα της Παναγίας. Και για άλλα γεγονότα, είχε πει ο Άγιος Παΐσιος λίγους μήνες πριν πέσει το καθεστώς στο παλιό της Ρωσίας, το κομμουνιστικό, πριν πέσει, έχει κατσαβεί. Του προβάλλουν απορία. Γέροντα, δεν βλέπετε τι δυνατή που είναι να αλλάξει η Ρωσία. Κατσαβιδάκι θα κάνει έτσι. Και ό,τι έκανε με τους Τούρκους στα γεώρας μέσα. Βλέπουμε σύννεφο βαρύ, ασήκωτο, αλλά δεν είναι τίποτα. Γιατί αυτός είπε και έγιναν, ο Κύριος, αυτός θα πει και θα αλλάξει η κατάσταση.
αφού έχουμε σαπίσει, δεν πρέπει να φύγει σαπίλα. Ο γιατρός άμα είναι να βγάλει τη σαπίλα, καυτηριάζει. Βάζει καυτήρι. Τώρα περνάμε στο, την περίοδο με το καυτήρι περνάμε τώρα. Για να αλλάξει η κατάσταση, αλλιώς δεν γίνεται. Ακούω. Κανένα σχόλιο, καμία παρατήρηση. Στο τέλος είπατε ότι έχει δυναμώσει η Εκκλησία. Πού το βλέπει αυτό ο Παΐσιος? Τι έγινε? Έχει δυναμώσει η Εκκλησία. Πού το βλέπει αυτό? Εγώ βλέπω να πέφτει η Εκκλησία, όχι να... Εσύ το βλέπεις. Ναι. Καλά κάνεις το βλέπεις εσύ. Εγώ έτσι το βλέπω, ναι. Καλά το είπες. Εγώ βλέπω. Πιο παλιά, λέει. Όχι, κάτσε να σου κάτι. Ο Πάτη Παΐσιος έχει φύγει εδώ και 20 χρόνια. Και παραπάνω. Ναι, ναι, όχι. Εκτός από αυτό, εκτός από αυτό, δεν μπορεί να βλέπουμε εμείς όπως βλέπει ο Παΐσιος. Μέσα από όλη αυτή η κατάσταση, εκολάπτεται, να το πω έτσι, η Θεία Δύναμης που τα μετράει όλα και θα βγάλει αυτό που να βγάλει. Έχει τους Αγίους Εκκλησία, δεν έχω καθ' Άγιοι. Θέλω να πω ότι αναφέρεται στην εποχή εκείνη που ζούσε. Είπε, είπε τώρα, είπε πριν από 20 χρόνια. Το τώρα είναι η εποχή εκείνη. Είπε πριν από 20 χρόνια, είπε. Ναι. Δεν έχουν τρινό, τώρα λέει. Ναι. Έχει δυναμώσει η Εκκλησία, έχουν αλλάξει οι άνθρωποι. Ναι, το τότε. Αυτό το εννοεί ότι 30 χρόνια. Εκείνη την εποχή που ζούσε, το έλεγε αυτό. Όχι τώρα. Όχι τώρα είναι καλύτερα. Τώρα είναι χειρότερα, δεν το συζητάω. Αυτό λέω. Βλέπεις κανέναν αρχιεπίσκοπο να υπάρχει. Αυτό λέω, ότι είναι χειρότερα. Εδώ πήγε στους μετανάστες να πούμε κάτω και μετά πλακωθήκαν οι Αυγανοί και έκαναν χαλιτήριο. Βασίλη, μας αλλάζει το ρούχο. Κάτσε, κάτσε. Το ερώτημα είναι. Τι μετανάστες, αυτή είναι λάθρο μετά. Το ερώτημα είναι, φύγε. Το ερώτημα είναι, και εμείς θα φύγουμε τώρα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τούτο. Εσύ βλέπεις ότι είναι όλο κακά στην Εκκλησία μέσα? Όχι. Οι Άγιοι που ζουν είναι ζωή σήμερα, βλέπουν ότι υπάρχει και καλό, πολύ καλό μες στην Εκκλησία που δεν βλέπουμε εμείς. Και σε σύνολο από τα παλιά, περισσότερο. Επειδή έχει πλεονάσει το κακό, λέει ο Απόστολος Παύλος, όπου, το λέω να το προσέξεις, όπου, το τονίζω τρεις φορές, όπου επλεώνασε η αμαρτία, η πλεονάσε η αμαρτία, ναι. Συμπληρώνει, υπερεπλεώνασε η χάρις. Η χάρις του Θεού είναι πολύ περισσότερη και βρίσκεται απόκριση καρδίας των ανθρώπων. Το καταλάβες, δεν είναι... Άντε, όπως, βλέπει και αυτό σημείο ο Άγιος Παΐσιος. Δεν λέει ότι παίρνουν και σπάνε τα πλακάκια. Ποιος τα εννοεί και δίνει μουσαϊκό σε αυτή την κατάσταση βρώμικια? Η χάρη του Θεού. Και δεν εννοεί τα πλακάκια του δρόμου. Τούτο το πλακάκι εννοεί. Που είναι σκάρτο και το κάνει καλό. Να εννοούμε και να καταλαβαίνουμε ότι από το κακό βγάζει καλό ο Κύριος. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε. Από το κακό που γίνεται στον κόσμο βγάζει καλό. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε για τα χρόνια τα πιο παλιά που ήταν επί τουρκοκρατίας, που ο κόσμος δεν ήξερε γράμματα, ναι. Και γινόντουσαν ιερείς, ας πούμε, αγράμματοι και δεν μπορούσαν να κηρύξουν τον λόγο. Παρά τα χρόνια εκείνα ήταν πιο χειρότερα. Τώρα σου λέει ο κόσμος έχει ξυπνήσει πιο πολύ, ναι, έχουν σπουδάσει άνθρωποι, μπορούν πιο εύκολα να φέρουν τον κόσμο στην Εκκλησία, ας πούμε. Αυτό ναι, είναι. Ναι, δηλαδή και σωστό είναι αυτό. Γιατί λέει πριν 20 χρόνια γινόταν αυτά, ήταν χειρότερο. Ναι. Έχει πληθυνθεί η γνώση. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν κηρύγματα, ναι, ναι, ναι. Ο άλλος άμα θέλει, ναι, να μάθει κάτι, να ακούσει, ναι, κτλ. Ναι, με τρογοδίες ήταν σκοτεινά τα πάντα. Πολύ σωστά. Αυτό είναι όμως. Και αυτό είναι προφητευμένο όμως σαν σημείο των καιρών των εσχάτων χρόνων. Ότι η γνώση θα αυξηθεί. Σίγουρα, καλά, ναι. Μα... Θα μπορείς να δεις δηλαδή ότι θέλεις, αλλά η επιλογή σου θα είναι αρνητική. Ναι, ναι. Δυστυχώς... Για καλό όλα. Ναι. Για την πλέον... Λίγοι είναι οι εκλεκτοί αυτοί που καταλαβαίνουν το τι γίνεται. Ναι, ναι, μα πώς. Έτσι, ναι, ναι. Που αποφασίσουν να κάνουν πνευματικό αγώνα. Σίγουρα, πολύ. Ναι. Οι υπόλοιποι έχουν γνώση. Ναι, πλώς. Λοιπόν, εγώ καθόμουν να διάβαζα το κομμάτι αυτό, που θα ξαναδιαβάσει κι άλλη φορά. Και άλλη φορά που θα διαβάσει. Καθόμουν και σκεπτόμουν και έλεγα
έβαζα τον εαυτό μου απέναντι σε αυτά που διάβαζα, ειλικρινά. Και έβλεπα τον εαυτό μου ανήμπορο για τέτοιες καταστάσεις. Και έλεγα, μου δίνεις τη δυνατότητα, Κύριε, να σου μιλάω. Αυτό δεν είναι καθόλου μικρό, το να μιλάω με τον Κύριο, καθόλου μικρό. Αλλά κάτι δεν πάει καλά σε μένα, ναι, και δεν νιώθω αυτά που λέω ο Άγιος Παΐσιος εκεί μέσα. Κάτι δεν πάει καλά στην προσευχή, να την νιώθω ότι με κουνάει ολόκληρο. Δεν υπάρχει άλλο όπλο, άλλη δύναμη, δοσμένη στον άνθρωπο από την προσευχή. Αλλά δεν αξιοποιούμε εμείς την προσευχή όπως πρέπει για να τη νιώσουμε και να νιώσουμε και την αλλαγή εσωτερικά. Ίσως να χρειάζεται εκείνο, ίσως να χρειάζεται εκείνο που είπε «Σε ώρα ανάγκης», διάβασα Δημήτρη προηγουμένως, ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και μπορεί να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Λέγε τώρα. Θέλω να πω τούτο. Κακό δεν υπάρχει. Εμείς το δημιουργούμε το κακό. Διότι αν σαν παράδειγμα, πιο κακό από το στόμα σας βάλω ένα κινήνο, αλλά όταν το πάρεις κάνει καλό στον οργανισμό σου όμως. Στην αρχή το βλέπεις πολύ κακό. Και σήμερα ο κόσμος τη θεωρεί την προσευχή κακό. Γιατί πολλαπλασιάστηκε η ασέβεια. Και πάνε όλοι στην ασέβεια προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο. Παράδειγμα, όλοι λέμε υγεία. Όλες οι σεφιές, όλες οι γιορτές. Και γιατί ζητάμε υγεία δηλαδή. Η υγεία φυσικά έχει πολλούς παράδρομους. Διότι όταν έχεις υγεία κάνεις περισσότερα αυτά που θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει ελευθερία, χρήμα, πορνεία, αδικία. Όλοι λέμε ότι είμαστε έξυπνοι. Κι όμως, ενώ άμα είμαστε στο κρεβάτι άρρωστοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Θα έρθει η εποχή που θα κλονιστούν και οι πιστοί. Πόσο θα έχει προχωρήσει ο Σατανάς. Πού το λέει, θα θυμηθώ. Θυμίσου, το διάβασα κάτι από ανάγκη. Θυμίσου το μηνυγάκι. Θα κλονιστούν και οι πιστοί. Πού ακριβώς το λέει, πάση περιπτώσει. Αν δεν κολοδοθούν τα ημέρα. Και εγώ συμπέρασα, συγγνώμη να ολοκληρώσω. 24. Συμπληρώνω από τον εαυτό μου. Πόσο κακός είναι. Διότι τα μάτια των ανθρώπων είναι μεγάλη αμαρτία να τους βλέπουμε όλους λάθος, όλους πόρνους, όλους κλέφτες. Είναι μεγάλη αμαρτία αυτή. Βέβαια. Γιατί? Γιατί το ίδιο τον εαυτό μας είμαστε αυτός που θα είμαστε βλέπουμε. Φαρισαίοι μετά. Σαν προσπαθώ να το συσχετίσω με το θέμα και δεν μπορώ να το φέρω. Δεν έχει καμία σχέση. Θέλω να το συζητήσω στο θέμα. Δεν παρακαλάμε, Θεέ μου, δώσ' μου φώτιση να κατανοήσω αυτά που διαβάζω, να τα ερμηνεύσω. Γιατί? Κοίτα, να πω κάτι πολύ απλό. Όταν γεμάτο στο μάχη μου, εγώ προσωπικά, και λέω αχ τι ωραία που έφαγα και νιώθω ειδονία από το φαγητό, πώς θα γίνει η προσευχή μετά? Σε ρωτά. Εγώ το λέω τον εαυτό μου, το λέω και το πράγμα. Έτσι, να μιλάμε ομά. Άμα γίνει πιο πριν η προσευχή, με άδειο το στομάχι και τελικό μετά, τι το όφελε. Και μετά, άμα το γεμίσεις πάλι και πεις τι ώρα που έφαγα, πάλι είναι κακό. Γιατί λέει εδώ αυτός ο Άγιος, λέει, να φας καλό φαγητό, περιποιημένο, γιατί δεν έχεις όρεξη, να το φας, λέει. Αλλά να έχεις όρεξη και να φας το καλό φαγητό για να καλοπεράσεις, αυτό δεν είναι καλό. Έπειτα, να φας για να σκάσεις, δεν είναι καλό. Το να φας εν μέτρο, είναι καλό, γράφει. Δηλαδή, πάντα και παντού υπάρχει κάποιο μέτρο. Θέλω να καταλήξω εγώ, επειδή μιλάμε για πνευματική αντιμετώπιση του κινδύνου, και να τελειώσουμε, πνευματική αντιμετώπιση. Να έχουμε όλοι μας από ένα ψαλτήρι. Από ένα ψαλτήρι.
να μελετούμε τουλάχιστον 2-3 ψαλμούς την ημέρα. Δεν είναι τίποτα, αλλά προσευχόμενοι. Να υπάρχει η Αγία Γραφή μπροστά μας, στο σπίτι μας μέσα. Διαβάζουμε. Πέρασε το μυαλό μου σήμερα να κάνω έτσι την Αγία Γραφή και να ένα κομμάτι έτσι να νιώσω, να με ηλεκτρήσει λίγο. Και είδα προς Εφεσίους ένα κομμάτι που λέει ότι ο στο Χριστό έχει κρυφτεί πώς το λέει, η απόκριφη λέει η σοφία της γνώσης του Θεού. Δηλαδή η σοφία και η γνώση όλοι είναι κρυμμένοι στο Χριστό. Και πρέπει από αυτό να ζητάμε λέει την... Εν πάση περιπτώσει, πνευματική αντιμετώπιση είναι κυρίως μαζί με όλα τα άλλα να μην λείψει από το στόμα μας η προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Λίγο το έχεις μωρέ, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είμαι μοναχή. Ένα κύριε ελέησόν και κερδίσει τον παράδεισο, λέει. Λέγε. Ρώτησα. Σεβασμιότατε. Διαβάζω και διαβάζω ότι με φόβο, τρομερό φόβο να σεβόμαστε το Θεό. Γιατί? Δεν άκουσα τι είπες. Διαβάζω. Διαβάζω και λέει ο Απόστολος Παύλος. Ναι. Με φόβο, τρομερό φόβο να σε να παρακαλά το Θεό. Να τον φοβάσαι το Θεό. Δηλαδή. Σεβασμό εννοεί, δεν εννοεί φόβο. Και λέω εγώ του Δεσπότη, ποιο φόβο, τι φόβο, γιατί να φοβάμαι το Θεό. Σεβασμό λέει. Αυτό είπα, δεν σε είπα. Και λέει, ό,τι αγαπάς και δεν θέλεις ούτε το παραμικρό να τον ενοχλήσεις, να τον φοβάσαι και να τον αγαπάς. Λοιπόν. Μήπως ο φόβος είναι, μήπως το ελάχιστο να τον ενοχλήσεις. Λοιπόν, γιατί ουδής Άγιος και ο Θεός δεν υπήρξε κακός. Για να έρθουμε στο θέμα μας, έτσι, στο θέμα μας. Όντως ζούμε κατάσταση πάρα πολύ κρίσιμη. Κάπου αλλού λέει πάμε για πάτο. Και το λέμε πάτο δεν είναι οικονομικά μόνο. Από κάθε αξία πάτο. Τα πιο ανώμαλα πράγματα έχουν γίνει νόμοι. Από κάθε αξία. Πάλι λέει, θα ψηφίσουν ποτέ... παλαβούς νόμους. Ναι, ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Όχι μόνο εδώ, στον κόσμο. Μοναδικός, στην παγκόσμια ιστορία. Στον κόσμο. Λοιπόν, σύσταση του Αγίου Παϊσίου. Συμβουλή. Προσευχή και πνευματική ζωή. Προσευχή και πνευματική ζωή. Και να μην λείπουμε από την Εκκλησία. Καθόλου να μιλάμε στο Θεό και θα φέρει ο Θεός τη λύση χωρίς να το καταλάβουμε. Σώσον εαυτό σου Θεό. Για μας, όχι για γενικά. Γιατί ο κόσμος δεν πρόκειται να αλλάξει. Για τον κόσμο. Ο κόσμος, πώς το λέει, παράγει και η επιθυμία αυτού. Το εξηγήσει, το λέει ο αδερφός Ιάκωβος. Ο κόσμος περνάει μαζί και η επιθυμία του. Ο δε λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Με αυτόν αγκαλιά το λόγο του Κυρίου. Έτσι θα βγάλουμε την κατάσταση. Και παρακαλώ πάρα πολύ, θυμηθείτε τον αγροφύλακα με την απλότητά του, να θυμηθούμε όλοι μας. Είχε απλότητα, ζητούσε με απλότητα και τον τάισε ο Θεός με απλότητα. Ανάλογα θα κάνουμε και θα τα φέρει ο Θεός τα πράγματα δεξιά. Χωρίς ελπίδα ποτέ. Χωρίς ελπίδα ποτέ. Για να δώσει ευχή μας. Την Δευτέρα δεν έχουμε. Γιατί? Είναι καθαρή Δευτέρα, θα γίνεται. Είναι καθαρή Δευτέρα. Ναι, το ξέρει καλά ο Χριστός. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Δέχτας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Δέχτας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Δέχτας, Άγιος Πάτε λοιπόν που ενδύσου λαγείς, αγιαστείτε το όνομά σου, θέλει βασίλεια σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και τη γης, τον άρτο λοιμό των ενδυμίσεων, δώσει εμείς σήμερα, και άφησε εμείς τα οφειλήματα λοιπόν,
πως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά λύσεις ημάς από το πονηρό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Την άλλη Δευτέρα είπαμε όχι, καλή Σαρακοστή και παραπάνω. Βλέπουμε αλλάζει η ώρα. Ναι, ναι. Αλλάζει η ώρα.